Λοιπόν, γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης, μαζί με τον Μίτσο και μαζί με τον Τζον. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Δεν μαζευτήκαμε σήμερα, όπως μας βλέπετε καθιερωμένα, για να κάνουμε το recap. Είναι αυτό που σας είπαμε στο recap της Κυριακής, να μιλήσουμε για την ε3 και τα παιχνίδια που θα δούμε, τα παιχνίδια που πιστεύουμε θα δούμε, τα στανταράκια της ε3, για εμάς τουλάχιστον. Και εννοείται, περιμένουμε όλους εσάς από κάτω στα σχόλια για να συζητήσουμε για αυτά που θα πούμε και για τα παιχνίδια, ποια πιστεύετε κι εσείς ότι θα έρθουν, ποια πιστεύετε ότι δεν πρόκειται να έρθουν και ποια περιμένετε περισσότερο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα, για να πιάσουμε έτσι με ένα μπούσουλα τις εταιρείες, θα πάρουμε το πρόγραμμα, θα ξεκινήσουμε. Για Σάββατο 9 Ιουνίου είναι η Electronic Arts. Θα πούμε για την Electronic Arts. Την επόμενη μέρα είναι η Microsoft. Και έτσι θα πούμε για όλες τις εταιρείες τα παιχνίδια που περιμένουμε. Και ξεκινάμε από την EA, που είναι και η πρώτη που ανοίγει την αυλαία στις live παρουσιάσεις της ε3. Να υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμα θα μπει και μπανεράκι στο site, να μπαίνετε εκεί πέρα να το βλέπετε κατευθείαν, της ε3 μαζί με links για να βλέπετε όλες τις παρουσιάσεις ζωντανά. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ή να πούμε για το τρομερό app που έχουμε για το Busted. Να πούμε για το app. Όχι. Να πούμε κάτι και για το app. Να πούμε κάτι. Λοιπόν, ανανεώθηκε, έχουμε ένα Android app για το Busted. Θα αφήσω link στην περιγραφή να μπείτε να το κατεβάσετε. Είναι ένα απλό app, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι πανέμορφο, πολύ ελαφρύ, χωρίς διαφημίσεις κλπ. Είναι ένα Android app από εμάς για εσάς. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Γρήγορο. Για iPhone απλό. Θα έχουμε τίποτα. Για iPhone δεν ξέρω. Θα το ψάξουμε. Μέχρι Android έφτασαν εκεί που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα το ψάξουμε. Όσοι έχετε Android κινητό, πραγματικά κατεβάστε την. Δεν είναι στο Play Store η εφαρμογή, γιατί φτωχολογιά. Θέλει ιδιαίτερες συνθήκες για να το ανεβάσεις. Απλά είναι αυτό που σας είπα πριν. Μία εφαρμογή από εμάς για εσάς. Θα τη χαρείτε. Θα δείτε ότι όλα είναι εκεί πάρα πολύ ωραία και θα ενημερώνεστε πραγματικά για το gaming και ό,τι ανεβαίνει στο Busted κατευθείαν. Οπότε κατεβάστε την και θα με θυμηθείτε. Και αν κάτι δεν σας αρέσει, λέμε τώρα, περιμένουμε το feedback σας. Πάμε στην ε3, Electronic Arts. Τι περιμένετε να δούμε, Τζον, εσύ από την Electronic Arts? Τα στανταράκια θα πούμε, έτσι. Τα στανταράκια. Όχι μόνο από αυτά που ξέρουμε. Και από αυτά που υποθέτουμε. Κοίτα, σίγουρα θα έχουν κάποιο indie όπως έκαναν και με το Unravel και με το A Way Out. Θα έχουν κάποιο indie πάλι να δείξουν. Προφανώς Battlefield 5, Anthem, ίσως κάποιο Need for Speed και τα κλασικά τα αθλητικά, τα οποία δεν θέλω καν να τα αναφέρω. Κάποια έκπληξη δεν ξέρω. Έλεγαν ότι θέλουν να κάνουν κάτι σαν το Assassin's Creed ή τον Grand Theft Auto Open World. Ελπίζω να δούμε κάτι επιτέλους μετά από τόσα χρόνια. Star Wars κάτι. Αυτό. Star Wars είναι, ναι, το της Respawn είναι ή της... Δεν θυμάμαι, είχαν ένα project. Μετά το φιάσκο του Battlefront 2 πιστεύω θα προσπαθήσουν να δείξουν ότι αξίζουν να έχουν το license, οπότε κάτι μπορεί να κάνουν και σε αυτό. Μίτσο, εκεί στα κοιτάπιες έχεις κάτι για την EA? Για την EA, εντάξει, πέρα από τα τετριμένα FIFA, NBA Live και λοιπά που είπε και ο Γιάννης, που δεν χρειάζεται καν να τα αναφέρουμε αυτά, θα τα δούμε σίγουρα. Εγώ περιμένω πώς και πώς να δω το Anthem, πλήρη παρουσίαση, να δούμε δηλαδή περί τίνος πρόκειται το παιχνίδι, γιατί δεν έχουμε δει τίποτα. Και πιστεύω ότι θα έχει, έτσι όπως είπε και ο Γιάννης, τα πρότυπα του Uncharted, κάποιο παιχνίδι, κάποιο καινούριο. Αμφιβάλλω. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα θέλουν λίγο να χαϊδέψουν τα αυτάκια μας. Γιατί έχει γίνει με το Star Wars, έγινε μεγάλο θέμα και για την ίδια την εταιρεία. Οπότε, ίσως να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Εσύ. Πάνω, εγώ πιστεύω ότι όλο τον χρόνο τον περισσότερο θα το φάει το Battlefield 5. Ναι. Δεν πιστεύω σε indie επίπεδο Unravel. Star Wars... Στα λεφτά πιστεύεις. Στα λεφτά θα πάει όλη η παρουσίαση. Star Wars αμφιβάλλω αν θα δείξουν. Α, να τι θα δείξει ρε. Και πώς ανοίγει το καινούργιο πακέτο στο Ultimate Team του FIFA. Να το αυτό. Πώς ανοίγει το καταλάγιο εκεί. Και FIFA. Και κάτι Αμερικανίες, Madden, τι βγάζει. NFL, κάτι τέτοιο, τι βγάζει. NHL, πώς λέγονται. Αυτά. Δεν περιμένω πολλά πράγματα. Περιμένω, νομίζω, αυτό το Battlefield 5 θα είναι το highlight της EA. Αλλά μετά την EA τι έχουμε, εκεί είναι που περιμένουμε, Microsoft. Στις εκεί πρέπει να 11 το βράδυ, να 10 Ιουνίου Κυριακή, να σας πω και κάτι. Λοιπόν, σε κάποιον τόπα. Έχω ένα δείκτη, κάτι έμαθα, που ενισχύει την άποψή μου ότι κάτι θα δείξει η Microsoft που το πιστεύουν οι ίδιοι πρώτα απ' όλα και θα το πουσάρουν λίγο μετά.
Αυτό το ξέρω. Πληροφορία, ας το πούμε έτσι. Κάτι insider έχεις γίνει. Insider έχω γίνει. Συγκεκριμένη πληροφορία για παιχνίδι κλπ. Δεν έχω. Αλλά κάποιος δείκτης μου κάνει να πιστεύω ότι η Microsoft κάτι καλό θα δείξει. Ελπίζω να μην βγω λάθος. Όσον αφορά παιχνίδι ή υπηρεσία, γιατί και εγώ έχω ακούσει πράγματα για υπηρεσίες. Όχι για παιχνίδι συγκεκριμένα. Για κάτι που θα στηρίζεται όμως αυτό που είδαμε στην ε3. Εγώ έχω δει και έχω διαβάσει δείγματα ότι θα συγχωνεύσουν live με Game Pass. Αυτό που σου λέω δεν έχει να κάνει. Σου λέω με ανθρώπους. Ωραία. Συγχώνευση Game Pass με live σε μία υπηρεσία. Αυτό θα είναι πολύ καλό. Θα υπάρχει gold, το gold που ξέρουμε, και ένα gold που θα σου δίνει μόνο το... Θα είναι τρία επίπεδα επιδοσιαστικά. Ας το πούμε platinum tier που θα είναι gold με Game Pass, το κλασικό το gold και ένα silver κάτι που είναι μόνο για online για να παίζεις με τους φίλους σου. Και ένα bronze που είναι το κλασικό τώρα το silver. Θα δούμε και τιμές, θα κάνω συν tier για να τραβεί 80 ευρώ νομίζω. $80 είπαν με το Game Pass. $80 με το Game Pass, παιδιά, δεν είναι. Όχι, είναι πανέξυπνη κίνηση. Θα τραβήξει πολύ κόσμο με το X. Γιατί να αγοράσει παιχνίδι live με Game Pass, ξέρω, $80-100 το χρόνο. Έχεις αβέρτα online, έχεις αβέρτα παιχνίδια. Ανανεώνεται και η λίστα στο Game Pass, ούτως ή άλλως. Ναι, θα είναι πολύ έξυπνη κίνηση εκ μέρους τους. Και το σκέφτονται, έχουν γίνει εσωτερικές συζητήσεις. Και άτομα που είναι στο χώρο, έμεσα, έχουν ακούσει επίσης αντίστοιχες πληροφορίες. Οπότε επίσης, αυτό που είπα πριν και ενισχύει και αυτό που λες, η δικιά μου πληροφορία είναι διαφορετική βέβαια, αυτό που θα δείξει η Microsoft στην ε3 ίσως είναι και κάτι πιο άμεσα να φανεί. Κατάλαβες, όχι ένα παιχνίδι που θα βγει το 19. Αυτό. Χρειάζεται όντως παιχνίδια και κάτι για Scalebound το ακούστηκε, ναι, ότι θα επανήλθω το δούμε αυτό. Πάλι. Αυτό που πιστεύω ότι θα δείξει θα είναι Gears ή Halo, ένα από τα δύο, καινούριο. Όσο περνάνε οι μέρες, τίνω περισσότερο στο καινούριο Halo παρά Gears. Forza Horizon που είπαμε και στο recap Hong Kong. Στο το setting του. Εντάξει, μιλάω και έχει ένα καλαμάκι. Επίσης Fable ακούγεται θα δούμε, γιατί η Playground έχει όντως σπαστεί σε δύο τμήματα. Σωστά. Το Playground Games που κάνει τα Forza εργάζεται καινούριο Fable από ότι... Και πολλές αγγελίες εργασιών είχαν βγει στη φόρα και όντως επιβεβαιώθηκε ότι έχει σπάσει δύο τμήματα το στούντιο. Crackdown 3, στανταράκι. Cyberpunk 2077. Αυτό που το έχει το marketing η Microsoft, λες. Το Cyberpunk. Πιστεύω το marketing θα το πάρει πάλι Microsoft. Κάτι μου λέει και κάτω γράφεις και άλλα για τη Microsoft. Μίτσο, πες τα. Γράφω κι άλλα, ναι. Εγώ, εντάξει, επειδή πιστεύω ότι θα δούμε ένα εντελώς νέο IP από τη Microsoft που δεν έχουμε ξαναδεί, ούτε Fable, ούτε... Θα είναι κάτι εντελώς καινούριο που θα είναι στα πρότυπα παιχνιδιών όπως το God of War. Θα έχει δηλαδή έναν χαρακτήρα που θα μπορεί να γίνει πρόσωπο της κονσόλας. Μασκότ. Ναι, όπως ήταν στο Halo. Ο Chief. Ο Chief, ναι, ο Master Chief. Και πιστεύω ότι θα το δούμε σε αυτή την E3. Πέρα από αυτό, πιστεύω ότι θα δούμε και teaser για Quantum Break 2. Αυτή και την εντύπωση. Και για Rise. Για Rise. Αυτό που λες μήπως σχετίζεται με αυτό που λέει ο Δημήτρης. Το Rise το 2 να είναι κάτι τελώς άλλο σετάρισμα. Σπάρτη, π.χ. Ναι, αυτό θα μπορούσε πολύ άνετα. Ναι, αυτό θα μπορούσε πολύ άνετα το Rise 2 να είναι κάτι που να κάνει μπαμ για την Microsoft. Το θέμα είναι η Crytek θα το δουλέψει πάλι. Δύσκολο. Ή θα αναλάβει την studio. Γιατί η Crytek να είναι με το Hunt. Δύσκολο. Δεν νομίζω να έχει ούτε τους πόρους ούτε να θέλει να επενδύσει και να ρισκάρει. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες από τη Microsoft. Αν δείξει όλα αυτά που είπαμε τώρα, θα είναι σε ένα πολύ καλό μονοπάτι. Τι άλλο θα μπορούσε να δείξει. Ήδη είπαμε αρκετά, έτσι. Τι άλλο θα μπορούσε να δείξει. Τι άλλο στανταράκι έχουμε. Στανταράκι. Εγώ πιστεύω ότι... Υποθετικό. Εντάξει, όπως είπες και εγώ πιστεύω ότι θα δείξει ένα από τα δύο. Ή Gears of War ή Halo. Δεν θα δείξει και τα δύο. Εκτός αν μπει με τα μπούνια και δείξει και τα δύο. Που δύσκολα, πολύ δύσκολο το βλέπω. Για μένα πρέπει να δείξει και τα δύο. Δεν λέω να κυκλοφορήσουν και φέτος. Ας βγάλει ένα Halo, ξέρω εγώ, Οκτώβριο-Νοέμβριο και τον Gears Μάρτιο-Απρίλιο.
του 19. Απλά να ξέρουμε ότι έρχεται, ναι. Μην αναλωθούμε πολύ στο Sea of Thieves, εγώ λέω. Γιατί αν βλέπω... έχει σκοπό να το στηρίξει. Θα έχει σκοπό να το στηρίξει, φαίνεται. Αυτό το θεωρώ σχεδόν σίγουρο και από κάτι που έχω διαβάσει ότι θα έχει expansion ναι. μεγάλο του Sea of Thieves, γιατί αλλιώς ούτε γι' αυτό. Ναι, να μην αλλοιωθούμε, εγώ λέω. Να μην δηλαδή δούμε πάλι 40 λεπτά gameplay από το καινούριο expansion για το Sea of Thieves. Νομίζω ότι είναι σε ένα επίπεδο το παιχνίδι που θέλει πολλή δουλειά και σε βάθος χρόνου θα φτιάξει σαν παιχνίδι. Οπότε μην αναλωθούμε πολύ σε αυτό. Και Minecraft. Και... μην γελάτε, θα έχει. Ναι, στάνταρ. Βάσει του Sunset Overdrive που παίζει να βγει σε PC από τα κορεάτικα rating board, δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε ένα δεύτερο μέρος από Insomniac, κάτι. Κάτι να δούμε σχετικό με αυτό. Insomniac, δεν είναι τώρα... Πιστεύω ότι έχει δώσει όλη, ναι, όλη την προσοχή της εκεί. Δεν νομίζω να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Δύσκολο δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κάποιο κάτι να ετοιμάζουν. Γιατί εντάξει, το IP είναι δικό της ο Sunset Overdrive, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Σωστά. Μιλάς όμως τώρα για multi-platform, έτσι, για exclusive για την Microsoft. Για first party, όχι, για exclusive. Η Sony θέλει να το ξεγοράσει το IP. Γι' αυτό και πήγε με τη Microsoft και το συνεργάστηκε. Γιατί τους άφησαν να το κρατήσουν δικό τους. Το Sunset Overdrive. Μάλλον θα. Δεν ξέρω, μπορεί να παραμείνει exclusive. Αν επενδύσει η Microsoft φυσικά να στηρίξει την ανάπτυξη. Ωραία. Και με τη Microsoft. Περιμένουμε και σχόλια από κάτω. Έτσι. Η Microsoft πιστεύω έχει ψωμί και. Γιατί πάνω κάτω στις άλλες ξέρουν πέντε πράγματα και στη Microsoft δεν ξέρουμε. Περισσότερο ελπίζουμε. Πρέπει να αποδείξουν εαυτό τη. Ναι, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δευτέρα. Μακάρι να το αποδείξει βασικά. 11 η ώρα το βράδυ Κυριακής, 10 του Ιουνίου τελειώνει η Microsoft. 4,5 ώρα τα χαράματα Δευτέρα έχουμε η Bethesda. Επίσης μια εταιρεία που τελευταία δείχνει και δίνει υλικό. Τι πιστεύετε, ήδη έχει βγει το Rage 2? Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε αν το Hell on Earth που έλεγαν ο αντιπρόεδρος της Bethesda εννοούσε το Rage ή το κάποιο πιθανό Doom 2. Που πολύ μεγάλη βόμβα θα ήταν και Doom 2. Δύσκολο δεν το θεωρώ τόσο μεγάλη βόμβα. Το θεωρώ η Bethesda, άμα δείξει Skyrim, τα έχει σοπεδώσει όλα. Όταν θα... Στα ψυγεία ή στο φούρνο. Ναι, όταν θα βγουν στα ATM τα Skyrim παντού. Εννοώ καινούριο Skyrim, παιδιά. Εντάξει, γιατί τα... Elder Scrolls εννοείς. Καινούριο Elder Scrolls, ναι, αυτό. Έχει το καινούριο το... Έχει το Somerset, που είναι online, για το online, το expansion. Όχι, όχι, εγώ δεν σου λέω τίποτα. Κάτι αντίστοιχο. Εγώ σου λέω για κάτι καινούριο. Περιμένω να μην δούμε ότι το βγάζει και στα Samsung ψυγεία το Skyrim. Μου φαίνεται δύσκολο. Το περιμένουμε ούτως ή άλλως να βγει και στα ψυγεία. Εκεί παντού το έχει βγάλει. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Αυτό που πρέπει να κρατήσει οπωσδήποτε είναι το που λες και συνέχεια εσύ σε πολλά recap. Τα παιχνίδια που θα δούμε από την Bethesda να βγουν την ίδια χρονιά. Αυτό πρέπει να το κρατήσει, είναι ωραίο. Αυτό το κάνει, αλλά για μένα ίσως κάποιες φορές το παρακάνει. Δηλαδή μην τα βγάζεις όλα τα παιχνίδια σου κοντά με 10-15 μέρες απόσταση. Αυτό, ίσως ένα Οκτώβριο με Απρίλιο να έχει περισσότερο νόημα. Ναι, John. Σε αυτό που λες, το Rage ακούγεται για 19 κυκλοφορία. Προσωπικά μου κάνει εντύπωση. Λένε για 19. Θα είναι κάτι καινούριο την Bethesda. Εντάξει, σου το είχα ξαναπεί, Γιάννη, ότι δεν μπορεί να το κρατήσει αυτό για όλες τις E3. Δηλαδή, ότι παρουσιάζει να το βγάζει την ίδια χρονιά. Δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως δύσκολο. Ας πάρει το χρόνο της με το Rage, γιατί εγώ είπαμε και στο προηγούμενο recap, δεν μας ενθουσίασε και πολύ αυτό που είδαμε. Ας πάρει καλύτερα το χρόνο της, μπας και δούμε, ξέρεις, κάτι στα πρότυπα του πρώτου. Ναι. Που ήταν καμία σχέση με αυτό που είδαμε στο 2, έτσι. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση στα πρότυπα του πρώτου, φαίνεται. Η Avalanche το έκανε playground, να πας να τα διηλύεις όλα. Θα είναι το Mad Max, το έπαιξες. Ναι. Εμένα Mad Max μου θύμισες, είναι πάρα πολύ. Αλλά όχι και εξαιρετικό, είχε προβλήματα. Δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Το έπαιξα 2 μήνες μετά την κυκλοφορία του. Το έπαιξα και πρόσφατα, να φανταστείς. Και που το έδωσε πρόσφατα και στο PS Plus, που το έπαιξαν αρκετοί, φαντάζομαι. Δεν ήταν το παιχνίδι που δεν του δόθηκε σημασία κακώς, underrated, γι' αυτό το λέμε, αλλά δεν ήταν και το παιχνίδι που ήταν ένα άριστο παιχνίδι. Για μένα είχε θεματάκι. Χειρισμού. Ήταν απολαυστικό. Είχε πολλά πράγματα να κάνεις. Είχε πολλά πράγματα να κάνεις, ναι. Που κάποια στιγμή λίγο, κάποια στιγμή κατά τους επαναλαμβανόμενο. Για μένα. Δευτέρα 10 Ιουνίου, 4,5 ώρα να ξενυχτάει η Bethesda. 8 η ώρα το απόγευμα. Τι είχαμε κάνει για την Bethesda. Το Prey θα βγάλει expansion. Μπήκανε achievements στο Steam.
Και λογικά την ίδια μέρα που θα το ανακοινώσουν θα κυκλοφορήσει και επίσημα, εγώ πιστεύω. Expansion. Πολύ λογικό μου ακούγεται. 8 η ώρα το απόγευμα Δευτέρας, Sky Square Enix. Square Enix. Καλή ώρα. Η εταιρεία που βγάζει το καινούργιο Tomb Raider, πιστεύω θα επικεντρωθεί εκεί. Κάποια έκπληξη από Square, όχι. Πέρυσι δεν είχε παρουσίαση. Το Kingdom Hearts είναι αυτό, όχι, το στανταράκι που λέμε ότι περιμένουμε να τα δείξει. Ναι. Απλά το Sound. Πώς λέγεται, το ξέχασα. Sound of the Tomb Raider. Sound of the Tomb Raider είναι αυτό που θα έχει μέρος μεγάλο τη παρουσίαση τη, πιστεύω. Και καλό κανένα να έχει. Να μην έχει. Όχι, Σεπτέμβριο έρχεται. Στη Microsoft θα είναι. Μα ούτως ή άλλως είπε ότι το gameplay θα το δούμε στην E3, οπότε λογικό είναι. Και στη Microsoft θα δείξει. Πιστεύω πιο πολύ θα δείξει στη Microsoft παρά στην ίδια. Η δικιά της, η Square Enix θα εστιάσει στα Final Fantasy και στο Kingdom Hearts. Και Kingdom Hearts. Άντε και στο shooter που ανακοίνωσαν που θα βγάλουν τώρα που το πες, Fly. Τώρα που το πες, δεν ξέρω, το trailer του Battlefield 5 ήταν πρόμο για Xbox. Οπότε και το Battlefield 5 πολύ πιθανό να το δούμε. Όχι πιο πολύ πιθανό. Θα το δούμε στην παρουσίαση της Microsoft σίγουρα. Ναι, έχει πάρει το marketing τα τελευταία χρόνια και με το One, νομίζω το είχε, το Battlefield 1. Και η Sony είχε πάει στο Call of Duty τα τελευταία χρόνια. Η Sony έχει την Activision συνεργασία. Ναι, ναι. Με Destiny και COD. Ναι. Θα το πούμε όταν φτάσουμε στη Sony. Ναι. 11 η ώρα μετά τη Square Enix, Δευτέρα πάλι, Δευτέρα είναι γεμάτη, έρχεται Ubisoft. Όπου εκεί περιμένουμε πράγματα. Από ήδη ανακοινωμένα, Skull and Bones, πώς το πάμε το άλλο, αχ, θα σκάσω με την κοπελίτσα. Beyond Good and Evil. Αυτό, Beyond Good and Evil. Για το Assassin's Creed, το Odyssey που είπαμε και στο προηγούμενο recap, που βγήκαν κάποιες φήμες διαρροές, εγώ πιστεύω δεν θα δούμε πράγματα φέτος στο Assassin's Creed. Πιστεύω. Και εκπλήξεις από τη Ubisoft, όπως Splinter Cell, το είπαμε, υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά, έτσι πιστεύω. Τι άλλο από Ubisoft? Θα δείξει Division πολύ. Division 2. Πιστεύω θα είναι ένα από τα βασικά της που θα δείξει. Θα το πουσάρει πολύ. Just Dance 2019. Αυτό είναι το μεγάλο όνομα της παρουσίασης. Για μένα έχουν την τέλεια ευκαιρία να χτυπήσουν με Prince of Persia. Τους παλιούς φίλους του God of War που ίσως να ξενέρωσαν με το καινούργιο gameplay. Είναι τρομερή ευκαιρία και πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Οπωσδήποτε. Θα πω κάτι που μπορεί να εκτεθώ. Νομίζω ότι θα αργήσουμε να δούμε Prince of Persia. Γιατί λέω ότι μπορεί να εκτεθώ, γιατί μπορεί να έρθει και να δείξει Prince of Persia, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι θα αργήσουμε να δούμε Prince of Persia. Μακάρι να δούμε. Εγώ απλά επισημάνω ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι εξωφρενικά πολύ μεγάλη ευκαιρία. Το κοινό έχει μεγάλο line-up ήδη η Ubisoft για να δείξει. Και αυτό. Και, ναι, δεν ξέρω αν το χωρέσει. Ένα teaser στο τέλος. Ένα Prince of Persia, δηλαδή ένα reboot, κάτι. Νομίζω το χρειάζεται. Μακάρι, όλοι μαζί σου είμαστε σε αυτό. Μακάρι να το κάνει. Όταν λέω reboot, όχι το 2008 η μπούρδα που ήταν SL Shader. Καινούριο reboot, και ναι. Ναι. Λοιπόν, η Ubisoft θα έχει πράγμα να δείξει σίγουρα. Δεν νομίζω θα ξαναδεί. Το Crew 2 θα δείξουν. Σωστά. Τίποτα, καμία συνεργασία με την Nintendo πάλι που είχε κάνει το Rabbids. Είχαν ακουστεί για expansions, βγήκαν αυτά, δεν ξέρω. Βγήκε ένα expansion, θα βγει για το Mario & Rabbids. Αλλά εκεί θα μείνει, δηλαδή, τι άλλη συνεργασία να κάνουν. Κάναν αυτό που ήταν turn-based, τι άλλο να κάνουν. Δεν ξέρω, είναι λίγο δύσκολο να κάνουν κάτι άλλο. Ας μας εκπλήξουν. Μακάρι. Ναι, μακάρι. Πάντως, περιμένουμε από όλες. Θα έχει και τα χαζά της, βλέπετε Just Dance, θα έχει και τα σοβαρά της, θα έχει και τα καλά της, θα έχει εκπλήξεις, πιστεύω Ubisoft το πάει το καλά τελευταία χρόνια. Το Skull & Bones πήρε νομίζω ήδη αναβολή, ναι. Αναβολή, 19, γι' αυτό. Για να δούμε. Αχ, μετά 12 η ώρα, PC Gaming πάει Show. Στην τρίτη, PC Gaming Show. Δεν ξέρω, είπανε θα είναι το καλύτερο γενικά. Σηκώνω τα χέρια στο τέτοιο, δεν ξέρω τι μπορεί να δείξει, αποκλειστικό, ναι. Σέβομαι την προσπάθειά τους που ακόμη το συνεχίζουν και δεν το παρατάνε. Ναι. Θυμάμαι την πρώτη χρονιά δεν ήξερουν τι ίδιοι πώς να παρουσιάσουν, τι να παρουσιάσουν. Επλέον εντάξει, το γεγονός ότι συνεχίζει για πέμπτη χρονιά, τέταρτη συνεχόμενη χρονιά είναι καλό σημάδι. Τώρα ότι που είπε έτσι στον Πάρις, συγγνώμη που διακόπτω, και είπαμε για την EA πριν, τι θυμήθηκε, Red Alert, βγάλετε ένα τέτοιο να πέσουν τα τσιμέντα, τι παιχνιδάρισε. Ήταν να βγάλουν ένα free to play. Όχι, όχι τέτοιο. Free to play μόνο το ακούω.
Μίτσο, και το Edge of Empires και το Red Alert που λες βαράει τα δικά μας καμπανάκια που παίζουμε χρόνια, έχουν και μια ηλικία τέλος πάντων, αλλά δεν νομίζω ότι το νεαρό κοινό, ξέρεις, με τα Fortnite και όλα αυτά να καθίσει να παίξει Red Alert, ναι, ή Edge of Empires. Τέλος πάντων. Να σας πω, ναι, να πω τώρα, είπαμε για τη Microsoft, θυμήθηκα τώρα και με αυτά. Μήπως δώσκα μια υποστήριξη σε ποντίκι πληκτρολόγιο. Ναι, αυτό πολύ πιθανό. Αυτό πολύ πιθανό να το κάνει. Ρε γάμο, γιατί όχι να δούμε το Edge of Empires στο Xbox. Δηλαδή, όποιος βλέπει το βίντεό μας σήμερα, να μην δίνει ε3, τα έχουμε πει όλα. Φαντάζεσαι. Τα περισσότερα πιστεύω μέσα θα πέσουμε. Και πάμε τρίτη χαράματα πάλι, Sony, 4 η ώρα το πρωί. Εκεί πέρα λοιπόν, που συνήθως έχει τον περισσότερο κόσμο, ξέρουμε πάνω κάτω ότι θα δούμε Death Stranding, Ghost of Tsushima. Το είπα καλά τώρα. Tsushima. Tsushima. Spider-Man. Days Gone. Last of Us Part 2. Part 2. Days Gone, ναι. Days Gone. Έχει πράγμα μπόλικο να δείξει. Τα περισσότερα θα κυκλοφορήσουν. Ξέρετε τι θέλω εγώ να δείξει η Sony. Θέλω να δείξει ένα καλό first person. Exclusive. Είναι η γενιά του first person. Τώρα λέγαμε, μαζί του συζητούσαμε πάλι. Έχει μια πολύ καλή ευκαιρία η Sony αυτή τη στιγμή με αυτό το, με τη βάση χρηστών που έχει, να μας δώσει ένα καινούριο από την αρχή, ρε παιδί μου, να το φτιάξει first person. Να ρωτήσω. Να δούμε ένα, με βαριά ιστορία, να δούμε κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Το Resistance ποια το βγάζει? Insomnia. Δεν θα δούμε Resistance. Είχαν πει ότι η Insomnia είχε πει ότι με το 3 τέλειωσε για αυτήν. Ήταν το καλύτερο και... first person εκείνο, έτσι, το καλύτερο FPS. 3. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ καλό, ναι. Κάποιοι το σύγκρινε με το Half-Life 2. Είναι μια αλήθεια. Αυτό το σύγκρινε με το 3. Half-Life θα δούμε, τι λέτε. Ποτέ. Δεν νομίζω να... λυπάμαι τον κόσμο που περιμένει ακόμα. Urban Legend έχει γίνει αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει έκπληξη από τη Sony. Μια έκπληξη. Expansion, γιατί expansion στο God of War. Στανταράκι. Όπως έγινε με το Horizon πέρυσι. Και ένα νέο platformer. Μ' αρέσει. Τι είπες, Μίτσο? Ένα νέο platformer. Έχουμε και τέτοια, για Beat Devil. Έχουμε Spyro. Spyro's Activision. Αυτό θα βγει remaster, δεν είναι. Remasters. Εγώ λέω νέο platformer. Νέο platformer. Δεν ξέρω. Και ένα νέο platformer καλό δεν έχουμε δει σε αυτή τη γενιά, ρε παιδί. Να πούμε... Έχουμε δει καλό... Είχε τα θεματάκια του, αλλά έφτασε. Να κάνει κάτι, αλλά και εκείνο δεν. Εντάξει, το Super Lucky Tale, παιδιά, το έχετε παίξει. Ναι, το έκανε review. Ναι, εγώ το έπαιξα. Ήτανε μεν πολύ καλό, αλλά... Είχε, και εμένα αυτό μου φάνηκε. Κάπου το χάνει, έτσι το ένιωσα. Δεν είχε αυτή τη μεγάλη... που είχε ένα Spyro the Dragon, ξέρω εγώ. Την μεγάλη αίσθηση. Το καλύτερο πλάθρο που έπαιξα ήταν αυτό το remake του Ratchet & Clank. Καταπληκτική δουλειά κάνανε. Ναι, αλλά πάμε, βλέπεις, μιλάμε για remasters. Θέλω καινούργιο. Μια γερή έκπληξη. Το Knack π.χ. που βγήκε, που το έβγαλε κιόλας ο, πώς το λένε, ο Σέρνη. Ναι, ο Σέρνη. Με τη φρατζούλα. Θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι και δεν ξέρω γιατί το χαντάκωσαν έτσι. Ειδικά το 2 δηλαδή, τι να πω. Κρίμα. Ευχάριστο. Εγώ ήταν... Και εκείνο είπε το κάτι. Καλά, το είχαν κάνει και το επικό fail που το έδωσαν δωρεάν την πρώτη μέρα και όποιος το πήρε, ξέρω. Εγώ όταν έμαθα ότι βγήκε, ανακοινώθηκε Knack 2, νόμιζα είναι φάρσα ότι με δουλεύουν. Νόμιζα έκανα πλάκα, δηλαδή από το Video Game Dunkey στο YouTube και λέω τρολάρι ο τύπος. Για πιτσιρικάδες και τη δυνατότητα που σου δίνει να το παίξεις local co-op, δεν είναι κακό. Ναι, αυτό ήταν καλό προσθήκη. Μα μια που το ανακοίνωσαν και μια που το έθαψαν. Δεν ξαναείδες. Έκανα την ανακοίνωση του Knack 2 και από εκεί και πέρα δεν τον ξαναείδαμε παρά μόνο όταν βγήκε. Και μεγαλύτερη είδηση ήταν το ότι βγάλανε σαν demo ολόκληρο το παιχνίδι και το πήραν κάποιοι από εκεί. Ναι. Παρά το ίδιο το παιχνίδι. Πείτε έκπληξη τη Sony. Γιατί αυτά που είπαμε, εντάξει, όλοι περιμένουν. Εγώ περιμένω Last of Us, έτσι. Βγήκε το πιο αναμενόμενο παιχνίδι και στην πάση στην κοινότητα. Δεν είναι έκπληξη αυτό, ρε. Όχι, λέω πέρα από αυτό που περιμένουμε και πραγματικά το περιμένω και εγώ να δω gameplay και τι θα γίνει. Καινούργια Uncharted με νέο χαρακτήρα. Μπα, στο PS5 θα πάει εκείνο. Ναι,
Καλά, εντάξει, εδώ πέρα είδε τι είδαμε το 2016 και ακόμη τα περιμένουμε. Μαζί με τον Εγώ κάτι Stranding. Τέτοιο εννοώ. Ότι θα ρίξει ένα teaser, ξέρω εγώ, Uncharted καινούριο και θα το δούμε τελευταίο παιχνίδι της γενιάς. Και μετά, ναι, θα βγάλουν Heavenly Sword 2, ξέρω εγώ, και... Λοιπόν, έλα, εντάξει, Heavenly Sword έκανε λάθος η Ninja Theory που δεν το συνέχισε. Νομίζω IP της τέτοιου είναι και αυτό, ρε. Τη Sony. Ναι, το ανέπτυξε Ninja Theory. Δούλεψε η Ninja Theory. Τι ήθελα να πω. Κάτι ξέχασα τώρα. Τι λέγαμε πριν. FPS. Ο Δημήτρης έλεγε FPS. Όχι, όχι FPS. Για τη Sony τώρα που λέγαμε. Last of Us πραγματικά το περιμένω πιο πολύ από όλα, αλλά αυτό μια έκπληξη. Κάτι... Α, και το Death Stranding πιστεύω θα κυκλοφορήσει και εκείνο. Μπορεί να το δούμε και στο PS5. 19 με 20. Για το Death Stranding έγραψε ο Κυριάκος ένα άρθρο στο οποίο έλεγε ότι οι διάλογοι μεταξύ των χαρακτήρων δεν είναι scripted, δεν είναι από σενάριο. Δηλαδή ο καθένας απαντάει διαφορετικά. Γιολάρι. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω πώς. Τι θα γίνει με αυτό το παιχνίδι, ή θα γίνει μύθος αυτό το παιχνίδι, ή θα πάει άπατο. Εγώ το βλέπω έτσι το Death Stranding. Να πω κακία. Πέρασε μισή ώρα, δεν είπαμε τίποτα. Θα πάρει τόσα χρόνια ανάπτυξη όπως και το Metal Gear το 5, θα συγχαθήσουν και το πετάξουν έξω. Δεν θα το πετάξουν έξω, θα το αφήσουν, δεν θα το χαλάσουν. Θα βγει, αλλά θα είναι πιο. Κοίτα, δεν μπορούσα να πει εδώ τον Kojima που δεν τον ξέρουμε προσωπικά. Εμείς τουλάχιστον παρακολουθούμε τόσα χρόνια την gaming βιομηχανία. Με ρωτήσει για τον Kojima, θα σου πω: είναι ένας άνθρωπος που έχει τεράστιο ταλέντο, αλλά θέλει το χρόνο του. Θέλει το δικό του λεφτά. Νομίζω ότι είναι διατεθειμένη η Sony, μιας και το έχει exclusive, είναι διατεθειμένη να δώσει και τα λεφτά και το χρόνο στον Kojima. Η Konami ήταν διατεθειμένη. Το είδαμε όμως στο Metal Gear το 5 που βγήκε με ένα chapter να λείπει. Η Sony αυτό που ήθελε είναι με το που άφησε η Konami τον Kojima να τον αρπάξει. Τον άρπαξε αυτό που ήθελε να κάνει. Ήταν ένα μεγάλο χτύπημα στον ανταγωνισμό και οπουδήποτε άλλο. Αυτό το κατάφερε. Λοιπόν, Sony, έτσι, αλήθεια, περιμένουμε από όλους να μας γράψουν και κάτι που είναι έκπληξη. Κάτι που περιμένουμε, π.χ. Να, Expansion God of War. Εντάξει, και αυτό που το ψιλοπεριμένουμε, να σου πω την αλήθεια, είναι έκπληξη όμως. Φαινόταν. Καινούργια Uncharted. Ένα καινούργιο Uncharted θα είναι έκπληξη. Ένα καινούργιο Horizon. Next gen. Νωρίς είναι, πολύ νωρίς. Ένα σωστό, σοβαρό, πραγματικό Killzone θα το θέλα πάρα πολύ όμως. Όχι, ας μην ξαναγυρίσει το Killzone η Guerrilla. Ας το αναλάβει άλλη εταιρεία. Ας βγάλει κάποια άλλη εταιρεία. Α, ναι, θυμήθηκα τι να πω. Ico Remaster. Remake. Μόνο αυτό δεν είδα. Από την Team Ico. Όχι. Κι άλλο. Λες. Βασικά έκαναν το Sound of the Colossus. Ισχύει. Παίζει. Blue Point. Παίζει να κάνω Ico Remake. Γιατί και η Blue Point Games που έκανε το remake ότι κάνει και κάτι άλλο. Είχαν ακουστεί ότι κάνει καινούριο παιχνίδι εξ αρχής. Να κάνει κάτι καινούριο δικό της ηχεκουσία θα δημιουργήσει, δεν ξέρω. Μακάρι. Έχουμε μεγάλη ανυπομονησία και για τη Sony. Βασικά, έχει βάλει τον πύχη ψηλά από προηγούμενες παρουσιάσεις και από το 16 που είχε δείξει τα πολλά παιχνίδια. Και έχουμε. Ο πύχης είναι ψηλός, έτσι. Άλλα δεδομένα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Sony. Πέρυσι έπεσε ο πύχης. Δηλαδή ακόμα μπορεί να έρθει να δείξει Last of Us Part 2, Death Stranding, Days Gone, Spider-Man που προφανώς είναι κάτι παιχνίδια με πολύ ψηλό production value και να πούμε στο τέλος γιατί δεν έδειξε και κάτι άλλο. Γιατί το πρόβλημά της είναι αυτό, Μίτσο, ότι έχει πολύ ψηλά τον πύχη όπως λες και εσύ, έχει δείξει τα παιχνίδια και νομίζω ότι φέτος αν δείξει κάτι καινούριο θα κάνει εντελώς, θα είναι σε άλλη διάσταση ρε παιδί μου, θα κάνει τρελό μπαμ. Γιατί ούτως ή άλλως βγήκε και είπε ο Λέιντεν ότι okay, θα επικεντρωθούμε σε 4 παιχνίδια, αλλά δεν πάβει να είναι η Sony, έτσι. Δηλαδή μπορεί να βάλει ένα στούντιο που έχει καιρό να κάνει κάτι καινούριο και να λέμε πάλι τι έκαναν οι άνθρωποι. Άσχετα που μπορεί να το δούμε το παιχνίδι μετά από 2-3 χρόνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν νομίζω ότι θα πάνε από αυτή σε αυτά που δείχνει. Αυτό που ξέρουμε. Μπορεί να δούμε ένα παιχνίδι τώρα και να κυκλοφορήσει μετά από 1-2 χρόνια και αυτό είναι ένα κομμάτι του marketing, έτσι. Δεν είναι κακό. Επιλέγουν αυτό. Ναι, αλλά πρόσφατα είπαν ότι θα κόψουν την τακτική να παρουσιάζουν τόσο νωρίς παιχνίδι. Και δικά του. Και αυτό είναι. Ναι. Αυτό okay, μου ακούγεται. Το νωρίς το δικό του μπορεί να είναι τα 2 χρόνια. Καταλαβαίνω. Την παρουσίαση που έκαναν το 16,
που τα έδειξαν όλα και μετά έδειχναν τα ίδια και τα ίδια, δεν το ξανακάνουν, είπανε. Αυτό ήταν λάθος ούτως ή άλλως. Ναι. Αυτό το κοίτα τώρα, όταν δείξανε το God of War το 16 και βγήκε το 18 π.χ. και δείξαν όμως τον Κράτος, σε βάζει ρε φίλε σε ένα έτσι, να προβληματίσεις, να πεις τώρα γιατί αυτός είναι έτσι, τι έγινε, τι έκανε, τι έρανε, χτίζει κάτι. Το χτίζει και το ξέρει, το μάρκετ το ξέρει καλύτερα από όλους μας εμάς σίγουρα. Προφανώς. Έτσι. Ξέρουν τι κάνουν, όπως και άλλες εταιρείες, κάποιες κάνουν κάποια πράγματα που δεν συμφωνούμε. Και σε αυτό πολλά δηλαδή, δεν συμφωνούμε, ότι μη δείχνεις απαιτήρι τώρα που θα το δούμε. Δηλαδή τώρα για μένα το Death Stranding που το έδειξε τότε, ανάθεμα και αν έχει σχέση με το τελικό παιχνίδι. Ό,τι βίντεο και αν είδαμε. Δηλαδή κάνουν δημόσιο capture για να καταρχάς δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό το παιχνίδι, έτσι, ακόμα ναι. Και τώρα. Όταν έδειξαν το Death Stranding δεν είχαν κατασταλάξει σε ποια μηχανή γραφικών θα χτιστεί το παιχνίδι καταρχήν. Δεν είχαν μετά πάει, από 6-7 μήνες. Γραφείο, καρέκλα να κάνουν, να πούνε ότι αυτό είναι το γραφείο μας. Ήταν ακόμα, ναι. Ψάχνανε. Μετά από 6-7 μήνες κατασταλάξαν συντέσιμα της Γκέρικα. Το God of War όμως ήταν αυτό που είδαμε, αυτό ήρθε. Και μάλιστα και από τα γραφικά που είδαμε τότε ήρθαν και βελτιωμένα. Έχουμε κάτι άλλο για τη Sony. Νομίζω τα είπαμε. Γιατί Τρίτη, 7, βασικά η Τρίτη 7 η ώρα ξεκινάει η Nintendo, αλλά γενικότερα η Nintendo παίρνει περισσότερες μέρες. Κάπως έχει το λένε. Και τα Treehouse. Έχει τα Treehouse. Έχει κάλυψη, είναι περίεργη κάλυψη. Τι είναι 24 ώρες, 48 ώρες κάλυψη, έχει φούρνο. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Ναι, για Nintendo, ξέρουμε στάνταρ Super Smash Bros. Ναι, αυτό έχει πει. Τι περιμένουμε όμως να σκάσει βομβίδιο. Βομβίδιο θα είναι Metroid. Ή Metroid, ναι, ή Pokémon. Και το για μένα, αν δεν δείξει τουλάχιστον λίγο από Metroid Prime 4 που έδειξε μόνο το 4 δεν είναι. Ναι. Και μου έδειξε μόνο το λογότυπο πέρυσι δεν ήταν. Και δεν δείξει κάτι περισσότερο για μένα τώρα θα είναι λίγο foul. Μου έχει χτίσει το περιμένουμε, δείξε κάτι παραπάνω. Να σου πω κάτι, στο είχα πει και την προηγούμενη φορά που τα συζητούσαμε. Η Nintendo είναι εντελώς αψυχολόγητη εταιρεία. Μπορεί να μην δείξει τίποτα στην παρουσίαση της E3 και να κάνει ένα direct μετά από 2-3 εβδομάδες και να μας τα δείξει όλα. Απλά εγώ πιστεύω ότι θα δούμε κάτι και από τα δύο. Εγώ αυτή την αίσθηση μου δίνουν. Και από Pokémon και από Metroid. Απλά το Pokémon το βλέπω να έρχεται πολύ πιο γρήγορα από ότι το Metroid. Αυτό. Καινούργιο Zelda. Δηλαδή, όχι, λες, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπαγιονέτα ίσως 3 επίσης μπορεί να δούμε υλικό. Επίσης κάτι που για μας είναι αδιάφορο αλλά για την Nintendo νομίζω όχι και τόσο είναι ότι βλέπω και το Fortnite να έρχεται και στο Switch. Κάτω το Fortnite θα έρθει και στον ύπνο μας. Ναι, αυτό. Θα κοιμάσαι. Νομίζω ότι δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη η Epic. Η Epic. Τζον, πες για την Nintendo να μπάμε έτσι να σκάσει. Δώσε μια πρόβλεψη, ένα στανταράκι. Καινούριο παιχνίδι, τι θα δούμε αυτά που ξέρουμε. Πάλι μας ταμείο. Όχι, μόνο που ξέρουμε το Super Smash Bros. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Αυτό δεν ξέρουμε μόνο. Πιστεύω θα δείξουν Pokémon, Metroid, το οποίο θα έχει online λογικά. Metroid να δείξει, πραγματικά θα νευριάσω άμα δεν δείξει. Ναι, τονίζω, παίζει πολύ πιθανό να έχει online για να έχει το δικό της blockbuster τίτλο στο online. Πώς θα πουλήσει οι συνδρομές. Με τη συνδρομή. Οκ, okay, και αυτό είπαμε. Κάνα Mario Kart 9. Θα ήταν μεγάλο μπαμ για online επίσης. Yoshi. Ναι, ακούγεται και για Yoshi 3D Siren, ένα καινούριο Yoshi. F-Zero καινούριο, Star Fox καινούριο, υποτίθεται, ακούγονται πολλά. Θα βάλω τα λεφτά μου στο Bayonetta 3. Γιατί είχαμε και την κυκλοφορία Bayonetta 1-2 και έτσι όπως κινήθηκε λίγο από ότι... άμα το συνδέεται, μπορείς να πεις ότι... Έχει να δείξει και το No More Heroes, Δεν έχουμε δει κάτι από αυτό. Το είχαν ανακοινώσει. Νομίζω ναι, αν δεν κάνω λάθος. Okay. Μπορώ να το έχω ακούσει τώρα. Όχι, το ξέρω, απλά δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, και μετά την Nintendo, λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλη εταιρεία. Το πρόγραμμα, όπως σας είπα, θα μπείτε στο buys.gr, θα το δείτε εκεί σε μπανεράκι δίπλα να μπαίνετε, παρακολουθείτε live. Θα δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να είναι πολύ ωραία η αλληλεπίδρασή μας. Όσο ώρα βλέπουμε. Κάπως ενδιάμεσα είναι και η Devolver Digital. Όσοι την έτυχε να τη δουν πέρσι ή πρόπερσι που μας έκαψαν τον εγκέφαλο με την παρουσίαση της. Που είχαν κάτι αίματα, δεν ήταν. Είπανε, ναι, κάτι τέτοιο extreme θα κάνουν πάλι μάλλον. Πιο πολύ στο PC απευθύνεται, ναι. Αυτοί που ανεβαίνουν εκεί πέρα και κάνουν θεατρικά, με εκνευρίζουν. Εγώ γέλασα. Όπως με είχατε πέρσι, θυμάσαι με την EA, με τον Battlefront, που βγήκε άλλη και έκανε την... Αυτή καλά το έκανε το ρόλο της. Η υπόλοιπα ήταν χάλια.
πέρδευαν οι YouTuber τα λόγια τους στην EA. Μετά έδειξαν κάποια στιγμή, πάνε πάμε να δούμε gameplay από το Battlefront και έδειξαν NBA Live. Κάτι τέτοια είχαν γίνει πέρυσι. Η EA τα είχε κάνει... Το cringe με αυτό το YouTuber ήταν στο Θεό. Ντράπηκα γι' αυτόν, ρε. Ντράπηκα εγώ γι' αυτόν. Ναι, ναι, ήταν απίστευτο. Δεν μπορούσα να το δω. Φετινή θα έχει. Θα έχει φετινή. Ελπίζω για το καλό τους, όχι. Λοιπόν, τα είπαμε όλα πιστεύω και δώσαμε και πράγματα που πιστεύουμε ότι θα βγουν και πιστεύω ότι σε πολλά από αυτά θα πέσουμε μέσα. Αυτό που είπα. Και την ε3 να μην δούνε, το βίντεο μας αρκεί. Μακάρι. Κάτι άλλο να συμπληρώσουμε. Μακάρι να πέσουμε. Να συμπληρώσουμε. Νομίζω όλα τα είπαμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή, αν βγάλουν κάτι άλλο από αυτά που είπαμε, θα είναι τεράστια έκπληξη. Εδώ είπαμε για Uncharted καινούριο. Όχι μόνο από αυτά που είπαμε εμείς τώρα και από αυτά που θα σχολιάσουν κάτω τα παιδιά, να έρθουμε μετά και να δούμε σε πόσα πέσαμε μέσα. Θα έχει ενδιαφέρον. Από όλο εδώ την μπάση γινόταν πόσοι πέσαμε μέσα. Γιάννη, κάτι πήγες να πεις και σε διάκοψα. Μας περιμένει πολύ ξενύχτη. Δεν πειράζει. Εντάξει, είναι ωραίο ξενύχτη όμως. Είναι η πιο ωραία στιγμή στον χρόνο. Αν δεν είχα δουλειά το πρωί, δεν θα είχα θέμα. Βασικά αυτό είναι εδώ. Η Sony φταίει έτσι συνήθως. 4 ώρα εδώ, PlayStation Experience και εκείνο κάτι ώρες τέτοια είναι. Paris Games Week εκεί πάλι κάτι τέτοιες ώρες είναι. Όχι, Paris Games Week είναι πιο normal. Paris ήταν καλά, το Tokyo ήταν περίεργες ώρες. Το Experience ήταν περίεργες. Η Sony πάντα μας τα κάνει σαλάτα με τις ώρες, η αλήθεια είναι. Που για αυτούς εκεί τι είναι πρωί νομίζω. Ναι. Είναι 8 η ώρα, 9, τι ώρα είναι το πρωί. Όχι πρωί. 7 ώρα πρωί, πρωί φορά. Απόγευμα. 7 ώρες πίσω είναι. Είναι 7 το απόγευμα περίπου κάπου εκεί. Γράψε άκυρο, ναι. Λοιπόν, νομίζω, ναι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ε3 εδώ στο Μπάστ είμαστε έτοιμοι. Ετοιμοπόλεμοι. Θα την παλέψουμε εννοείται. Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα. Το Μπάστ Android App, για να κατεβάσετε. Έχω αφήσει links στην περιγραφή. Λοιπόν. Ήδη πρέπει να το είχαν κατεβάσει από την πρώτη στιγμή. Όση ώρα μιλάμε. Λοιπόν, χαιρετούμε. Χαιρετούμε. Καλή E3 να φύγει. Καλή E3. Bye. Ciao.